πουρές κάστανο. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε μισό κιλό κάστανα, βρασμένα και καθαρισμένα, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε πούδρα, γάλα ή νερό ζεστό, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο ή δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι πιπέρι. Λοιπόν, επιστροφή για πουρέ κάστανου. Ωραία. Τινάκι, πώς είσαι, εντάξει, όλα. Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Αναθαρείς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πουρέ κάστανο, να δούμε πώς γίνεται αυτό το πουρεδάκι. Εγώ σήμερα για την ευκολία μου και για την ευκολία σας θα χρησιμοποιήσω κάστανα, τα οποία τα βρήκα βρασμένα έτοιμα στην αγορά, σε συσκευασία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ναι. Και είναι σε συσκευασία σε κενό αέρ. Λοιπόν, κάντε την εξής διαδικασία. Ωραία. Θα πάρετε ένα πολυκοπτικό ή ένα μπλέντερ και θα βάλετε τα καστανάκια αυτά. Περίμενε να βάλω και λίγο σκορδάκι. Βέβαια, αν έχετε την ευκαιρία. Δεν έχει μέσα φύτρα αυτό. Ωραία. Δεν έχει. Έλεγα, είναι καθαρισμένο. Αν έχετε την ευκαιρία αυτό το σκόρδο να το έχετε ζεματίσει λίγο στο νερό, καλύτερο θα είναι. Ναι, έτσι. Γιατί δεν θα μυρίζει πάρα πολύ σκόρδο. Εμένα αυτό το συγκεκριμένο πουρεδάκι μου αρέσει το σκόρδο, του πάει πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχω ζεστάνει γάλα και το αφήνω στην άκρη και εδώ έχω λιώσει λίγη μαργαρίνη ή βούτυρο ή ελαιόλαδο, ό,τι θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για λιπαρή ουσία σε αυτό το μπουρέ. Ωραία, πάμε τώρα. Είναι έτοιμο. Ναι. Θα πάρετε, είναι σχεδόν σε αυτή εδώ πέρα τη μορφή, θα λέγαμε σαν τρίμα από αμύγδαλο γίνεται, τα κρύα κάστανα, τα βραστά. Να το βάλουμε όλο εδώ. Το βάλουμε, όλο. Ναι. Φτάνει. Αυτό. Κάτσε μήπως είναι. Να πάρω λίγο, να μην έχω πάρα πολύ, να κάνω λίγο πουρέ. Θα το βάλετε τώρα εδώ αυτό, μέσα και το σκορδάκι. Δουλεύετε σε μέτριες θερμοκρασίες. Θα βάλετε μέσα τη λιπαρή ουσία, που είπαμε ότι θα επιλέξετε εσείς τι θέλετε, σύμφωνα με τις συνήθειές σας. Και θα αρχίσετε να δουλεύετε. Αυτό γίνεται τελευταία στιγμή. Καλό θα είναι σε αυτό το φαγάκι, αν το έχετε για γιορτινό ή αν έχετε κάλεσμα ή ακόμη και στο σπίτι σας που θα το κάνετε. Το πουρεδάκι αυτό το κάνετε τελευταία στιγμή. Ναι. Πουρές κάστανο. Ωραίος, μ' αρέσει εμένα πουρές κάστανο. Μ' αρέσουν όλα τα προϊόντα του κάστανο. Γι' αυτό έχεις φάει όλα τα κάστανα σήμερα. Έλα ρε κατσουλιέρι τώρα, εδώ... μιλάμε το άσμα τώρα, είναι σε... στα πίκ του. Σιγά σιγά. Θα προσθέτετε γάλα, ζεστό γάλα και θα αρχίσετε να δουλεύετε και θα καταλάβετε, θα δείτε πόσο θα τραβάει το κάστανο. Το κάστανο είναι ένα φρούτο λαχανικό, το οποίο είναι αρκετά αμυλώδες, έχει πάρα πολύ άμυλο. Οπότε όσο το δουλεύετε και βάζετε μία ουσία όπως είναι το γάλα, τόσο πιο πολύ θα πίζει αυτό. Παχαίνουν τα πουλά κάστανα, ξέρεις, ε. Ναι, αυτό, αλλά το τι λόγο ωραία που είναι. Έχουνε εμένα μου αρέσει και... έτσι ο πουρές, όταν τα κάστανα είναι κρύα και τα πολτοποιείτε, γιατί έχει μέσα, μένει στο πουρέ όλο η γεύση από το κάστανο. Δεν είναι την ώρα που είναι ζεστό και είναι βρασμένο και το κάνετε και γίνεται πολτός. Κρατάει, το βλέπετε πως είναι, σαν να έχει μέσα κομματάκια από κάστανο. Βέβαια. Αυτή είναι η ομορφιά του, αυτή είναι η γοητεία που έχει. Είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, μπορεί βάλουμε... να το περάσετε και σκορδαλιά, βέβαια, άμα δεν ξέρετε τι είναι. Άμα το δείτε, έχω άδικο τώρα, μη συγχωρείς. Γιατί κελάς. Λοιπόν, λίγο κόλιανδρο. Μπορεί περάσετε και σκορδαλιά, αλλά δεν είναι σκορδαλιά, είναι πουρές κάστανο. Από μπαχαρικά του ταιριάζει ο κόλιανδρος. Του ταιριάζει το μπαχάρι, του ταιριάζει το μοσχοκάριδο. Και για να τελειώσουμε και λίγο και να πάρει αυτό το σκόρδο που βάλαμε, θα βάλετε μαϊντανό φρέσκο ψιλοκομμένο. Έτσι. Θα είναι έτοιμο αυτός ο πουρές όταν αρχίσει με ευκολία και βλέπετε ξεκολλάει από την κατσαρόλα. Αυτό ήτανε. Μυρίζει το σκόρδο, μυρίζει ο μαϊντανός, μυρίζει ο κόλιανδρος. Κόλιανδρος, τον οποίο το βρίσκεται παντού, σε όλα τα μεγάλα καταστήματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και είναι ένα μπαχαρικό που καλά θα κάνετε να το βάλετε στην κουζίνα, ακόμη και στο μήλο με τα πιπέρια σας, δεν εντώνω εγώ το μήλο εγώ εδώ. Βάλτε τα διάφορα πιπέρια, βάλτε και λίγο κόλιανδρο, να δείτε τι ωραία που ταιριάζει. Λοιπόν, μια και είπες κόλιανδρο, θα στείλουμε και πολλά φιλιά στην Κύπρο πάλι, γιατί είπαμε ότι έχουν πολύ κόλιανδρο στην κουζίνα, ναι. Κύπρο. Και... αυτό ήτανε. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκολλάει, το βλέπετε, έτσι. Βεβαίως. Αν βέβαια... Έκανε μια ερώτηση, δεν ξέρω αν άκουσες.
Όχι. Αν θέλουν να βάλουν φρέσκο κόλιανδρο αντί για μαϊντανό. Α, σούπερ. Τέλειο συνδυασμό. Βρίσκομαι πολύ δύσκολα φρέσκο κόλιανδρο στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν το προτείνω. Όχι, για την Κύπρο λέγαμε. Γιατί στην Κύπρο, το χρησιμοποιούν, ναι. Στην Κύπρο θα το κάνουν σίγουρα. Ήθελα μόνο να σας πω ένα τελευταίο. Αν δεν αγαπάτε να κάνετε γενικά τους πουρέδες μεγάλα, μπορείτε να βάλετε εδώ ένα ζωμό. Μπορείτε να φτιάξετε ένα ζωμό με ένα βιολογικό κύβο όπως κάναμε προηγουμένως, που το βάλαμε και στο φαγάκι, ή μπορείτε να βάλετε απλό νεράκι. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε. Να σερβίρουμε. Θανάσης τρίβει τα χέρια. Αυτό τώρα γιατί το βάλεις εδώ, άσχετο, δεν το χρειαζόμαστε. Όχι, αυτό δεν το χρειαζόμαστε, μπορούμε να το βάλουμε στα... Έχω τελειώσει εγώ από εδώ, να σερβίρω θέλω. Θα πάρουμε ένα κουταλάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πουρές. Πάρα πολύ όμως. Φοβερό άρωμα. Πάρε ένα μικρό κουταλάκι να δοκιμάσεις. Φοβερό άρωμα.